Ο δρόμο λίγο πολύ είχε στρωθεί από πριν τη συνάντησή του και έτσι τα 60 λεπτά που δίρκησε περίπου το τέτα τέτ με τσοτάκι Ερντογάν έσπασε τον πάγο όπω διέρευσαν κυβερνητικέ πηγέ. Οι ίδιε μάλιστα τόνισαν πω η κουβέντα έγινε σε θερμό κλίμα και συμφωνήθηκε να αφαιθεί πίσω η ένταση του 2020 παρά το γεγονό πω πολύ σημαντικέ διαφορέ παραμένουν. Ο Ερντογάν πριν μπει στο δωμάτιο με τον Έλληνα Πρωθυπουργό είχε δηλώσει σχετικά στις σχέσεις μας με τις γειτονικές μας χώρες προσβλέπουμε στον σεβασμό, στο διεθνές δίκαιο, τη δικαιοσύνη, την ευθυδικία και τα αμοιβαία δικαιώματα και συμφέροντα. Πιστεύω ότι η επανενεργοποίηση των διάβλων διαλόγου με τη γείτονα και σύμμαχο Ελλάδα και η επίλυση των διμερών θεμάτων θα ωφελήσουν τη σταθερότητα και ευημερία στην περιοχή. Θεωρητικά η Αθήνα εξασφάλισε ένα ήρεμο καλοκαίρι και η μία πράσινη κάρτα για την Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 24 και 25 Ιουνίου. Ως προς το ήρεμο καλοκαίρι βέβαια μένει να το δούμε καθώς ο εμβολισμό του σκάφου του λιμενικού από τουρκική ακτεωρό το Σάββατο δεν προμηνεί κάτι θετικό και ειδικά αν λάβουμε υπόψη πως ο ίδιος Ερντογάν έχει προαναγγείλει την έξοδο του Γιαβού στη Μεσόγειο. Η Τουρκία είδε το δέντρο αλλά δεν είδε το δάσος και τσίμπησε με δική της Νοτάμ θέτοντας θέμα αποστρατικοποίηση της Λίμνου και του Αϊστράτη λέγοντας πως δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνονται σε στρατιωτικές ασκήσεις βάζοντας με αυτόν τον τρόπο στο στόχα στροπτήσεις που προδήλωσε εξυπηρετούν τη συμμαχία του ΝΑΤΟ. Προς τούτο η Αθήνα με σχετική Νοτάμ δέσμευσε ένα νοητό άξονα από το στενό του καφιρέα έως και τη Λίμνο. Το ύψο μεταξύ 25.000 και 27.000 ποδών καταδεικνύει ότι πρόκειται για διερχόμενα αεροσκάφη που πιθανότατα θα οδεύουν ή θα επιστρέφουν από τη Μαύρη Θάλασσα. Η Αθήνα εξέδωσε ναύτεξ για ασκήσει νοτιοανατολικά τη Καρπάθου από τι 15 μέχρι και τι 17 Ιουνίου, προξενώντα την αντίδραση τη Τουρκία, η οποία θεωρεί πω η περιοχή αυτή είναι δική τη δικαιοδοσία. Στην ευαίσθητη περιοχή της Θράκης, η Αθήνα με σχετική νοτάμ κλείνει τον εναέριο χώρο της περιοχής από τις 21 Ιουνίου έως τις 2 Ιουλίου. Στις δύο περιοχές που δεσμεύει συμπεριλαμβάνονται τα πεδία βολής της περιοχής και το ύψος καταδεικνύει πως πρόκειται για πτήσεις ελικοπτέρων. Η Αθήνα μάλιστα τονίζει πως για την ασφάλειά τους αεροσκάφοι που δεν θα συμμετέχουν στην άσκηση να αποφύγουν τις δεσμευμένες περιοχές. Αν δεν μπορούν να το αποφύγουν θα πρέπει να λάβουν σχετική άδεια από τις αρμόδιες αρχές. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.